σήμερα θα κάνουμε χτενίσματα νηφικά. Νηφικά χτενίσματα τα οποία θα αναδεικνύουν σε αυτήν την ιδιαίτερη μέρα όσο μπορούν περισσότερο και θα βγάζουμε και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα της συγκεκριμένης και της κάθε νύφης. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα κόνσεπτ. Το κόνσεπτ έχει σημασία για να αποφασίσουμε πώς θα κάνουμε τα μαλλιά. Γιατί δεν είναι μόνο το μαλλί στο θέμα του κόνσεπτ, αλλά είναι και το θέμα και ντυσίματος και μακιγιάς και ολόκληρου του γάμου, διακόσμησης μέχρι τα πάντα. Το μαλλί εδώ πέρα της κοπέλας είναι πάρα πολύ καλό, μακρύ, πολύ εύκολο, με πολύ καλό πρόσωπο και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε, θέλαμε να είναι μαζεμένο το μαλλί, τελείως για να αναδειχθεί και το πρόσωπό της, αλλά να κάνουμε έτσι κάτι πιο γκλάμουρους, πιο γυαλιστερό και κάτι πιο έτσι εντυπωσιακό. Το βασικό είναι να ταιριάξει τον άνθρωπο που θα το κάνει, δηλαδή να ταιριάξει την ύφη, να μην κάνει κάτι τελείως ξένο, να μην την τελείως μετατρέψει, γιατί οι άνθρωποι θα έρθουν να τη δουν, θέλουν να τη δουν πιο όμορφη, αλλά εγώ με τις εντύπωση ότι πρέπει να κρατάει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της η κάθε ύφη. Τώρα λοιπόν με τα καθημερινά χτενίσματα που κάνουμε σε σχέση με τα βραδινά και τα νηφικά και αυτό που πρέπει να προσέχουμε, αυτό που ήθιστε και είναι πιο καλό να γίνεται με αυτού του είδους τα χτενίσματα, ότι είναι λιγάκι πιο επιτηδευμένα και λίγο πιο γυαλιστερά, δηλαδή πιο silk, πιο δυνατά σαν απόδοση. Πάρα πολύ σημαντικό για να ενώσουμε και να βγάλουμε το σωστό όγκο η κατατομή του προσώπου της κάθε γυναίκας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τρίκ και εκεί αυτό τρίκ. Ένα tip το οποίο θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ όταν το κάνουν για να βγει σωστά και κανονικά ο όγκος που πρέπει για να αναδείξει το πρόσωπο. Γιατί όλα τα πρόσωπα δεν είναι το ίδιο. Αν γίνει σωστά, αν πέσει ένα όγκο σε ένα πρόσωπο, μπορεί να το αναδείξει, να το γλυκά, να το φτιάξει και όπως αντίθετα, να μην το κολακέψει τόσο πολύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα νηφικά χτενίσματα και στα χτενίσματα τα πιο ιδιαίτερα είναι τα αξεσουάρ. Και αυτό είναι που πώς θα τα ταιριάξεις, να βάλεις κάτι το οποίο να μην είναι ούτε πολύ υπερβολικό, αλλά να δώσει ακόμα το κάτι περισσότερο. Και τα αξεσουάρ είναι αυτά που μετατρέπουν πραγματικά τη νύφη και τη γυναίκα σε πραγματική πριγκίπισσα. We'll be right back.
συγκεκριμένο χτένισμα είναι πάρα πολύ ωραία η διαφορά που κάνει το απόλυτα λακαριστό στα πλαϊνά το γυαλιστερό με απλώς τον όγκο και το σγουρό στα πλάγια. Και αυτό είναι μία πρόταση λοιπόν για ένα μαλλί τραβηγμένο που κολακεύει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ήδη όμορφο πρόσωπο και θα είναι μια πολύ λαμπερή και όμορφη νύχτα. Αλλά φανταστείτε το, φυσικά φοράμε τώρα μαύρα, αλλά φανταστείτε το με το λευκό και πώς θα γίνει και πώς θα μπορέσει να αναδείξει.